Η βραδιά θα μεταδοθεί στο σύνολό της προσεχώς με συνεντεύξεις της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Νικολαίδη στο συνεργάτη Τίτο Χριστοδούλου. Ένα στα πέντε παιδιά αφήνουν το αγγλικό σχολείο αναλφάβητη, δηλώνει επίκαιρη έρευνα του Channel 4. Τι γίνεται όμως με τα ελληνικά σχολεία του Λονδίνου και πόσο αποτελεσματικά είναι, το Hellenic TV θα ασχοληθεί εκτεταμένα με το θέμα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στο Λονδίνο, ενώ μιλήσαμε ήδη με τον προϊστάμενο της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και επιθεωρητή του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος δήλωσε ότι έχει πέσει το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας στους νέους της Ομογένειας του Λονδίνου. Ας παρακολουθήσουμε τμήμα της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας συνέντευξη που μας παραχώρησε να μείνουμε λίγο περισσότερο στο θέμα της ελληνικής γλώσσας. Ε, συμφωνήσατε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και μάλιστα σημαντικό, έχει μάλλον επιδεινωθεί η κατάσταση των ελληνικών, το επίπεδο των ελληνικών, ε, στα παιδιά ελληνοκυπριακών οικογενειών στο Λονδίνο και στην Αγγλία γενικότερα. Μάλιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι σκέφτεστε εσείς, ποιο είναι το πλάνο σας για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Με κάθε ευκαιρία μου μου δίνεται, είτε κατά τη του γονεί που επισκέπτομαι τα σχολεία, του εξηγώ ότι ο μόνο τρόπο για να μάθουν τα παιδιά να μιλούν ελληνικά, διότι η γλώσσα η ελληνική είναι εύκολο να τη μάθει το παιδί να τη διαβάζει σε 15 μέρε. Μέρα δώστε μου οποιοδήποτε παιδί, και άμα σε 15 μέρε δεν το μάθω να διαβάζει, δέχομαι να με παρατήσετε και από δάσκαλο, όχι από επιθεωρητή. Χωρί απαραίτητα να είναι... καταλαβαίνετε.